Γλιτώσεις ποτέ ένα λαπόρτο που λέμε στα κυπριακά, λαπόρτο. Έτυχε μου να με γράψει. Να σε δείξουν να σου πει η Χριστιανά μου. Ωραία, σταματάσε όμως, ναι. Για τον λόγο του, whatever. Και κατεβάζεις εσύ και σε βλέπει, τι σου λέει, α, συγγνώμη. Σε Χριστιανά. Ωραία, γιατί να μου πει συγγνώμη ο άνθρωπος, για όνομα του Θεού. Όχι, έτυχε να με γράψει κάποιος. Έχει τύχει αυτό, δηλαδή θα πω ψέματα αν σας πω ότι δεν έχει τύχει αυτό. Τι σου είπε, τι έκαμε καταρχήν, κάτι μονόδρομο. Όχι, αλίμονο, είπα μάλιστα στον άνθρωπο ότι κάμε τη δουλειά σου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ενώ κάμα λάθος, κάμε τη δουλειά σου. Άμα ήταν απλά έλεγχος που σε σταματήσα, για έλεγχο. Όχι. Ναι, είπαμε ανοίξε το καπό σου και αυτό. Να δούμε να είσαι καλή πιοντά, ας πούμε. Ήταν, θυμάμαι με, μπορεί να ήμουν 5-6 χιλιόμετρα παραπάνω γιατί δεν τρέχω με τίποτα, αλλά σε δρόμο που 50 το όριο, ας πούμε, και να ήμουν 76, κάτι τέτοιο. Έτυχε μου μια φορά που με σταμάτησε, τι είπα, το έχουμε με γραψίσει. Μια φορά είπα στον αστυνομικό, μπήκα, ήταν λάθος βασικά, απογορευόταν να στρίψω από εκεί. Δεν το ήξερα γιατί την πίνακα ήταν βαλάν την 50 μέτρα πιο κάτω και έστριβα κάθε μέρα για 3 χρόνια. Και σταματάμε ο άνθρωπος και λέω, μα γιατί με σταμάτησες, μην μου αστρίψεις παράνομα. Μα πού λέω, του στρίφω κάθε μέρα που δάμε. Και λέω, δεν επιτρέπεται. Πού το λέει, λέω του, ότι δεν επιτρέπεται. Εγώ έχει 3 χρόνια στρίφω κάθε μέρα που δάμε. Βέβαια από τη μέρα μου το είπε, δεν ξανάστριψα παρά που ήταν η διαδρομή που πήγε. Έχουμε μετακινήσει την ταπέλα. Δεν ξέρω. Δεν έχει ξανά. Χριστιανά μου, αυτό το είχε πάθει το όνομα του Νίκου. Πραγματικά για πάρα πολλά χρόνια και είχε ανέρθει.